Έχει παλιά πίσω από τον Κερμενίδη. Θα βγει η σέντρα. Ο Γαλανόπουλος πέναλτι δίνει ο διαιτής αναμέτρησης. Για ποιο λόγο ακριβώς δεν έχουμε καταλάβει. Βέβαια, η πέναλτι δίνει ο διαιτής αναμέτρησης υπέρ του Αιωλικού. Κάποια παράβαση είδε εκεί ο διαιτής με τον βοηθό. Θα το δούμε σίγουρα στο replay, ακριβώς το λόγο για τον οποίο για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι η Καλαμάτα πρέπει υποπίπτει σε πέναλτι σε τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Εκεί που δεν απειλούσε ο Ελικός σε μια ανύποπτη φάση, δεν ξέρουμε πραγματικά το λόγο, δεν καταλάβαμε. Κόκκινη κάρτα και κόκκινη κάρτα στον Ήλιεφ. Όχι μόνο πέναλτι, αλλά και κόκκινη κάρτα στον κεντρικό αμυντικό της Καλαμάτας. Γιατί? Τώρα βλέπουμε εκεί μια σύραξη. Έχει ανάψει το παιχνίδι για τα καλά και έχει βάλει το χέρι του διαιτητής. Κερμενίδης τώρα στο φάουλ, σε καλό σημείο. Κερμενίδης στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά και μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Πουρή. Και τώρα λύγει και το πρώτο ημίχρονο γιατί της αναμέτρησης. Έχουν συγκρουστεί εκεί τρεις παίχτες. Δύο του Αιωλικού και ένας της Καλαμάτας στη φάση αυτή. Είναι πεσμένοι κάτω. Τώρα βέβαια και σύραξη εκεί. Ανάμεσα στους παίχτες των δύο ομάδων. Το Ρεζάνι, ωραία επέλαση από τον Ρεζάνι. Θα περάσει και ένα ακόμα παίκτη, θα κερδίσει και το φάουλ εκεί ο το Ρεζάνι. Καλή για τον Αθανασόπουλο. Ποιος θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαζούδη. Ποιος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού Καλαμάτα Αιωλικός. Για να δούμε τώρα την επιθετική προσπάθεια του Αθανασόπουλου. Ποιος θα κερδίσει το φάουλ και μια ακόμα κίτρινη και να δούμε τον παίκτη θα αντικρίσει. Είναι ο κόκκινη κάρτα τώρα και για την ομάδα ο Παπαζούδης ήταν, Παπαζούδης δεύτερη κίτρινη κόκκινη κάρτα με 10 παίκτες και η ομάδα του Αιωλικού για τα τελευταία 5 λεπτά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, για να δούμε τώρα η κεφαλιά θα μαζέψει ο Πουρής από την κεφαλιά του τερματοφύλακα του Λύπη και τώρα βλέπουμε αψιμαχίες εκεί, Δούμουρας, Λύπη και Πουρής, ο οποίος και προηγούμενα εκεί είχε ερεθίσει θα λέγαμε τους παίκτες της Καλαμάτας και τους φιλάθλους. Τώρα και τώρα λύγει το παιχνίδι ο διαιτής αναμέτρησης, ο Περάκης που βρίσκει ισόπαλες τις δύο ομάδες, Μαύρη Θύελλα Αιωλικός στο 1-1 εδώ στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Σίγουρα όταν μένεις με 10 παίκτες θετικό κρίνεται και το βαθμό ισοπαλίας. Παλιά εκεί δύο παίκτες της Μαύρη Θύελλας δεν κατάφεραν όμως να τη στείλουν προς την εστία. Στο ημιτήριο, το
Ναι,